εκλογές της 21ης Μαΐου έφεραν αλλαγή σκηνικού και στο Ηράκλειο, με τη Νέα Δημοκρατία να καταφέρνει να αλλάξει το χρώμα του πολιτικού χάρτη, ερχόμενη πρώτη με ενισχυμένο ποσοστό κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, το ΣΥΡΙΖΑ να χάνει 15 και το ΠΑΣΟΚ να κερδίζει 10. Και τελικά από το αποτέλεσμα φάνηκε ότι σε όλη αυτή την περίοδο, την προεκλογική περίοδο που λέγαμε τα επιχειρήματά μας, αποδείχθηκε ότι ναι, είναι καλύτερη. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι κατώτερο των προσδοκιών μας, δεν το συζητάμε αυτό. Και σίγουρα θα πρέπει να βρεθούν και να αναλυθούν τα αίτια αυτής της πτώσης. Τα ποσοστά των κομμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου διαμορφώθηκαν ως εξής. Η Νέα Δημοκρατία έλαβε 35,47%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα με 22,93%, ΠΑΣΟΚ Κινάλ 21,82%, ΚΚΕ 5,11%, ΜΕΡΑ 25% 2,90% και Ελληνική Λύση 2,24%. Και είναι μια πολύ ιστορική μέρα, μια πολύ μεγάλη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο και στην Κρήτη. Γιατί είναι η πρώτη φορά που το νησί βάφεται γαλάζιο από άκρη σ' άκρη. Και αυτό ήταν και μια προσωπική επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι το πρόβλημά μας η κυβέρνηση της χώρας. Θα φτιαχτεί κυβέρνηση. Δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Το ερώτημα που θέταμε προεκλογικά για τις πολιτικές δυνάμεις και το θέταμε προς τις προοδευτικές δυνάμεις ήταν όχι το αν θα υπάρξει κυβέρνηση στη χώρα, το ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει. Πλέον γκρεμίζεται ως πόλος στην κέντρο αριστεράς και είναι η ώρα για το ΠΑΣΟΚ με βάση και τα σημερινά αποτελέσματα να δημιουργήσουμε εκείνο το πόλο, τον πόλο ακριβώς που θα αποτελέσει και το ανάγχωμα για το τι θα κάνει και αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του 40% σήμερα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εδώ για να παίξει πραγματικά εκείνο τον λώνα όλου αυτού του κόσμου, του αριστερού, του προοδευτικού, όχι απλά να διατηρήσει το 7,2%, να το αυξήσει, γιατί την επόμενη μέρα θα έχουμε αγώνες. Στην πλατεία Ελευθερίας, που βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης όλων των πολιτικών αντιδράσεων από την πλευρά των κομμάτων που είχαν εκεί τα εκλογικά τους κέντρα, το κλίμα από πολύ νωρίς είχε διαμορφωθεί. Από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των exit poll μέχρι και την ανακοίνωση των πρώτων ή και των πιο προχωρημένων αποτελεσμάτων, μεσολάβησαν κάποιες ώρες και κάποιες περαιτέρω μονάδες που άφησαν κατά πολύ πίσω ακόμη και τις πιο διευρυμένες σε ψαλίδα εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα, αφού αυτό ξεπέρασε τελικά τις 20 μονάδες. Αυτό που μέτρησε σε αυτή την εκλογική διαδικασία ήταν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σε τόσο μεγάλο βαθμό όμως. Σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα ξεκάθαρο που είχε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος ανέλυε τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση ως τώρα. Τήρησε τις υποσχέσεις της το 2019, όσα είχε πει τα έκανε, τουλάχιστον τα περισσότερα. Και από εδώ και πέρα έδωσε κατευθύνσεις, κατευθυντήριες οδηγίες για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα. Στο επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, τα χαμόγελα ήταν η αναμενόμενη αντίδραση, με στελέχη και ψηφοφόρους να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις του εκλογικού αποτελέσματος και τα χειροκροτήματα κατά διαστήματα να έρχονται ως η απάντηση σε ένα καθολικό αποτύπωμα της κάλπης. Δεν ήταν ένα πρόγραμμα στην τύχη, ήταν άκρως κοστολογημένο σε σχέση με τα προγράμματα των υπόλοιπων κομμάτων και θα υπενθυμίσω την προηγούμενη τεταετία, τις προηγούμενες εκλογές, ότι ό,τι είχε εξαγγείλει και στις εκλογές του 19, παρά τις κρίσεις, το μεγαλύτερο μέρος αυτών το υλοποίησε. Στο ΣΥΡΙΖΑ, η βραδιά που ξεκίνησε δύσκολα και κατέληξε να είναι ακόμη δυσκολότερη, είχε και αυτή την αποτύπωσή της στο εκλογικό κέντρο του κόμματος. Που το κλίμα ήταν βαρύ, όσο η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων άνοιγε την ψαλίδα της διαφοράς με τη Νέα Δημοκρατία και έθετε σε γαλάζιο φόντο, ακόμη και στην Κρήτη, τη μια περιφερειακή ενότητα μετά την άλλη. Οι εκλογές τελείωσαν σήμερα. Τα προβλήματα του κόσμου δεν τελειώνουν αύριο. Θα τα έχουμε μπροστά μας. Εμείς από το 8% πήγαμε στο 12%. Προσπαθήσαμε, δεν μπορούσαμε δηλαδή, κάναμε ένα κόμμα με 8% πολιτική δύναμη, το οποίο δεχόταν πιέσει από τις δύο πλευρές, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, και με δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία μας έδιναν 8-9%. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο αγώνα είχαμε να κάνουμε. Εγώ βλέπω αυτό που είδα 4 χρόνια στη Βουλή μέσα, ότι ουσιαστικά Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ δεν διαφέρουν σε τίποτε. Άρα λοιπόν πήρε το μεγαλύτερο κόμμα, αυτός που ελέγχει τη ροή των πληροφοριών και τα χρήματα της τράπεζας, τους ψήφους, ελέγχει τα πάντα και βγήκε πρωτοκόμμα. Η ψήφος των Ηρακλειωτών έφερε ανακατατάξεις και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας, αφού η Νέα Δημοκρατία αύξησε κατά μία τις έδρες της, οπότε εκλέγει 3 βουλευτές, όπως και το ΠΑΣΟΚ που εκλέγει 2.
Μία έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ που εκλέγει δύο βουλευτές από τους τρεις που είχε εκλέξει το 2019, ενώ τη μία που είχε διατήρησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.